Γεια σας, και από μένα. Τα είπατε εξαιρετικά. Και το σημαντικό είναι ότι μέσα από αυτά που είπατε δίνονται και λύσεις. Και μέσα σε ένα τέτοιο σκοτεινό πλαίσιο, ο αγώνας νομίζω ότι όλους μας γεμίζει με έναν τρόπο με αισιοδοξία. Γιατί πιστεύουμε ότι παλεύοντας θα μπορούμε να το αλλάξουμε όλο αυτό. Η Πατριαρχία, συνειδητά ή ασυνείδητα, με εμφανείς και αφανείς τρόπους, τρομοκρατεί, κακοποιεί, βιάζει και σκοτώνει. Τι κάνουμε εμείς, οι προοδευτικοί άνθρωποι, απέναντι σε αυτό? Πώς τρώνουμε το δρόμο για τη γενιά τη δική μας και τις επόμενες? Μπορούμε να διαμορφώσουμε συνηθίσεις και να αλλάξουμε τη ροή της ιστορίας, η οποία δείχνει ότι παρά ένα πλαστό προφίλ απελευθερωτικό, συντηρητικοποιούμαστε όλο και περισσότερο. Κάτι που και εμένα με απασχολεί πάρα πολύ, αλλά είμαι σίγουρη και όλες τις γυναίκες, πώς σταματάμε τη σχέση της γυναίκας με τη μητροποίησή της και όλες αυτές τις σκοταδιστικές, αναχρονιστικές νοοτροπίες που την αδυνατούν και εκείνη και τον ελεύθερο ρόλο της, που τη φοβίζουν και την εγκλωβίζουν σε κακοποιητικές σχέσεις και στο τέλος βλέπουμε να διακυβεύεται όχι μόνο η ευζοία της, αλλά και η ίδια της η ζωή. Να παντρευτείς και να κάνεις παιδιά. Να βρεις έναν άντρα γιατί θα μείνεις στο ράφι. Έχεις πολλές απαιτήσεις. Γλύκανε λίγο. Παίξ' το και λίγο χαζί. Άστο να λέει, κάνει υπομονή. Και όλες αυτές οι παραμορφωμένες συμβουλές που ακούμε μέσα στο ασφαλές περιβάλλον που θεωρούμε σπίτι μας. Και μεγαλώνουμε με όλες αυτές τις νοοτροπίες από πολύ μικρά κορίτσια. Και όλοι αυτοί οι αφόρητοι ομίχλοι πάνω από την ύπαρξή μας, μέσα σε ένα πατριαρχικό καπιταλιστικό σύστημα που στους φτωχούς, ούσες γυναίκες, είμαστε οι φτωχότερες. Ευνοώντας αυτό τον εγκλωβισμό πολλαπλάσια και κάνοντάς μας απολύτως ευάλωτες και εξαρτημένες. Γυναίκες που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα οικονομικά και καθυστερούμε ή αναβάλουμε επαόριστο την έξοδό μας από μια τέτοια σχέση, γάμο ή οικογένεια. Γιατί πολλές από τις αδερφές μας που δολοφονήθηκαν θεωρούσαν ότι βρίσκονται σε ένα πλαίσιο και σε ένα περιβάλλον οικογένειας. Δεν ξέρω αν σας ακούγεται το ίδιο φρικιαστικό όσο το αισθάνομαι κι εγώ. Μέχρι που κάποια στιγμή είναι εντελώς αργά. Είμαι θυμωμένη πάρα πολύ. Είμαι έξαλλη και είμαι ακόμη πιο θυμωμένη και πιο έξαλλη, γιατί ως κοινωνία μεταβολίζουμε την κακοποίηση και τη δολοφονία ακόμη μέχρι σήμερα, μετά από τόσα τραυματισμένα και ματωμένα ονόματα γυναικών, είτε χρεώνοντας το θύμα, είτε με τη σιωπή. Χωρίς ούτε καν η γυναικοκτονία να λέγεται με το όνομά της. Γυναικοκτονία. Και ναι, δεν λένε όλοι, έφταιγε η κοπέλα, πως ήταν ντυμένη, προκαλούσε, στα social media έδειχνε ότι ήταν χαρούμενη, αλλά σίγουρα έχετε ακούσει και από πολλούς καλούς ανθρώπους, χωρίς δόλο, τα επικίνδυνα, και αυτή η κοπέλα η καημένη, τι δουλειά είχε εκεί? Πώς πήγε έτσι ντυμένη? Τι δουλειά είχε σε αυτό το πάρτι? Τι ήπιε ό,τι της δώσανε? Πώς ήτανε με αυτό τον αλήτη? Δεν τον είδε? Δεν πρόσεχε λίγο? Σε αυτό το και αυτή η κοπέλα τι, η μόνη απάντηση είναι ένας ακούραστος αγώνας ενημέρωσης, ασταμάτητη συζήτηση στις παρέες μας, στις οικογένειές μας, αφύπνιση με τις λέξεις, με τις ιστορίες, με τα τραγούδια, με τα χέρια, με όποια μέσα έχουμε. Και επιτρέψτε μου τελειώνοντας να εφιστήσω λίγο την προσοχή μας και να θεωρώ συνυπεύθυνη στη συντήρηση όλων αυτών των στερεοτύπων οποιαδήποτε ρητορική αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με διαχωρισμούς δικαιωμάτων, έμφυλους, σεξουαλικούς, βιολογικούς και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πολύ.